Καλημερίζω την κυρία Τζαβάρα, η οποία είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αναφορικά με αυτό το οποίο λέει για την ειδική άδεια στους γονείς λόγω του καύσωνα. Ήδη την ανακοίνωσή της σας την έχω, ή τη δήλωσή της στη γραπτή σας την έχω διαβάσει. Κυρία Τζαβάρα, καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους. Για να σας ακούσουμε. Νομίζουμε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα και για τον καύσωνα, που δεν είναι η πρώτη φορά τα οποία λαμβάνονται, υποτίθεται σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, είτε είναι χιονιά, είτε έχουμε σεισμό, αντίστοιχα μέτρα έχουν ξαναπάρει και η Δήμη και το κράτος. Το πιο βασικό πρόβλημα είναι, ιδιαίτερα ακόμα περισσότερο για τους υγειονομικούς που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είμαστε αυτοί που θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του καύσωνα, είναι ότι τα κλειστά σχολεία δημιουργούν ζήτημα για το τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Προφανώς δεν υπάρχει ειδική άδεια η οποία να εξασφαλίζει τα παιδιά πώς θα μπορούν να την πάρουν για να μείνουμε, να τα κρατήσουμε στο σπίτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη μία διαμορφώνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ένα πολύ μεγάλο άγχος για τους γονείς, που μπορεί για τους γονείς οι οποίοι τα παιδιά τους δίνουν εξετάσεις να πάνε έναν ανεμιστέα, το οποίο είναι και αυτό φοβερά παράδειγμα για την τέχνη στη γίνη του κρατικού μηχανισμού. Και από την άλλη, για εμάς που τα παιδιά μας είναι μικρά, δεν μπορούμε να λείψουμε από τα πόστα τα οποία δουλεύουμε. Άρα, από τη μία, δεν υπάρχει μέρημνα να υπάρχει ειδική άδεια γι' αυτό, αλλά ακόμα για μας ένα στοιχείο το οποίο πρέπει νομίζω να το μάθουν και οι ακροατές είναι ότι ακόμα και αν υπήρχε, πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση ακριβώς, γιατί είμαστε πάρα πολύ λίγοι στο νοσοκομείο. Οπότε γνωρίζουμε ότι αν κάποιος πάρει μια τέτοια άδεια, δεν θα υπάρχει κάποιος άλλος να τον καλύψει. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες ούτως ή άλλως, όπως στο δικό σας το χώρο, που τα πράγματα είναι πολύ πολύ στριμωγμένα. Πολύ. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ καιρό στριμωγμένα και πολύ συνειδητά πολιτικά στριμωγμένα, ακριβώς γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπορούσαν να δουλέψουν στο νοσοκομείο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γίνονται προκηρύξεις θέσεων, μόνιμων θέσεων, και είναι χιλιάδες οι αιτήσεις. Υπάρχουν αιτήσεις για επικουρικό προσωπικό και αυτή τη στιγμή με το σταγονόμητο γίνονται προσλήψεις. Επομένως, αφενός είμαστε πάρα πολύ λίγοι, και αν κάποιος είναι γονέα ή αν το θέλετε είναι αμαία, που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα στη δουλειά. Για παράδειγμα, για κάποιος ο οποίος είναι σε ευπαθή ομάδα, σήμερα δικαιούται να πάρει άδεια ειδικού σκοπού, αν έχει καρδιολογικό πρόβλημα συνάδελφος. Πολλοί συνάδελφοι όμως δεν κάνουν χρήση αυτή τη άδεια, γιατί ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει κάποιος να πάει στο δικό του πόστο. Άρα, για εμάς τους υγειονομικούς και δει για τους γονείς ή για αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και πρέπει και επιβάλλεται από τη μία να υπάρχει άδεια για να μπορούμε να προστατεύσουμε, όχι προστατεύσουμε, να φυλάξουμε τα παιδιά μας στο σπίτι, να τα απασχολήσουμε γιατί δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Και από την άλλη, όταν υπάρχει αυτή η άδεια, να μπορούμε και να δείξουμε ότι πάρουμε, ανεξάρτητα το πόσο είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο. Δεν έχω τι να πω. Μισή ετοιμότητα, μισά μέτρα, τα πάντα μισά. Δεν υπάρχει ούτως ή άλλως λογική πάνω σε αυτά τα οποία βιώνει ο καθένας από εμάς, τηλεργασία για το δημόσιο, από την άλλη ακάλυπτα τα παιδιά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, από την άλλη χωρίς μέτρα προστασίας για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται και δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα έξω στην Ήπεθρο, σε εξωτερικούς χώρους. Είναι ούτως ή άλλως μισά, όλα μισά, κυρία Τζαβάρα. Να σας πω κάτι όμως, είμαστε το 2024 με τέτοια εξέλιξη της τεχνολογίας που δεν θα πρέπει να συζητάμε ότι όταν έχει ένα καύσωνα, είναι ένα χιονιά, είναι ένα σεισμό, αρχικά πρώτα και κύρια οι δημόσιες δομές που είναι τα σχολεία για παράδειγμα κλείνουν. Δηλαδή το σημείο εκείνο που θα πρέπει να είναι το πιο ασφαλές που έχει στο παιδί σου και πληρεί όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στο παιδί μου να είναι εκεί με ασφάλεια, είναι το πρώτο που θα κλείσει. Ακριβώς για να μην φαίνεται η γύμνια που έχει. Γιατί οι αίθουσες δεν έχουν κλιματισμό, δεν έχουν θέρμανση, δεν έχει γίνει έλεγχος για σεισμό σε πάρα πολλά κτίρια και σχολεία. Και το ξέρουμε αυτό γιατί υπήρχαν και μελέτες με το σεισμό την προηγούμενη φορά, που δείχνει ότι εμείς οι ίδιοι οι γονείς και εμείς οι ίδιοι ο κόσμος πρέπει να αρχίσουμε να απαιτούμε κάτι παραπάνω. Και το κάτι παραπάνω είναι αυτό το οποίο μας αξίζει για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να μην φοβάμαι το παιδί μου θα πάει στο σχολείο να δώσει εξετάσεις και θα λιποθυμίσει επειδή δεν έχει air condition και πρέπει εγώ να πάω τον ανεμιστήρα γι' αυτό. Δεν μπορεί αυτό να είναι η καθημερινότητα η δική μας, όπως το λένε το 2024.
Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πρώτο ασφαλές σημείο το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει χειμώνα-καλοκαίρι, διότι αυτές είναι οι εποχές, διότι εναλλάσσονται οι καιρικές συνθήκες, θα έπρεπε να είναι αυτοί οι χώροι, δηλαδή τα σχολεία. Με δύο κουβέντες τα είπατε όλα. Κυρία Τζαβάρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.